Η απογοήτευση ήταν το φυσικό και λογικό συνέστημα των Ελλήνων Διεθνών μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής. Ωστόσο, όλοι θέλησαν να τονίσουν ότι η προσπάθεια έγινε και ότι το μέλλον τους ανήκει. Δεν υπάρχουν και πολλά λόγια. Προσπαθήσαμε, δώσαμε τον καλύτερο εαυτό μας, αλλά όταν φτάνει στη ρώσικη ρουλέτα, είναι καθαρά θέμα τύχης. Προσπαθήσαμε, είχαμε ευκαιρίες. Δεν καθορίσαμε το μάτς στα 120 λεπτά, ενώ μπορούσαμε. Στόχος ήταν να προκριθούμε, αλλά ατυχήσαμε και στον γκολ που δεχτήκαμε, αλλά και σε ευκαιρίες που χάσαμε, είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Σαμαράς και συνέχισε. Αγωνιστήκαμε σαν ομάδα, τα δώσαμε όλα, αλλά και χάσαμε σαν ομάδα. Για το τέλος του Σάντος και του Καραγκούνη από την Εθνική, ο Σάμι είπε: ευχαριστούμε τον Φερνάντο Σάντος και τον Γιώργο Καραγκούνη, γιατί μας βοήθησαν όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να αλλάξουμε επίπεδο. Είναι κρίμα που ο τελευταίος αγώνας στην Εθνική είχε αυτή την κατάληξη. Κάναμε υπερπροσπάθεια. Ο αντίπαλος τερματοφύλακας ήταν ο ήρωας της βραδιάς. Στα πέναλτι στάθηκαμε άτυχοι. Το θετικό είναι ότι δώσαμε χαρά στους Έλληνες. Το θέλαμε και ήταν κρίμα να μην συνεχίσουμε, τόνισε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Μανιάτης. Μπορεί λοιπόν η αυλαία για την εθνική ομάδα να έπεσε στο Μουντιάλ της Βραζιλίας, ωστόσο επικοινωνία χθες με τους παίκτες της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου που βρέθηκαν στη Βραζιλία είχε μέσω της ΕΠΟ ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και τους διαβεβαίωσε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν και ότι περνάει από το χέρι του ώστε σύντομα η Εθνική Ομάδα να αποκτήσει προπονητικό κέντρο. Οι διεθνείς ποδοσφαιριστές με επιστολή που κοινοποίησαν και στον Πρωθυπουργό ζήτησαν αντί για πριν να λυθεί το χρόνιο πρόβλημα του προπονητικού κέντρου της Εθνικής. Δεν θέλουμε έξτρα πριν, όπως τόνισαν, παίζουμε μόνο για τη Ελλάδα και το λαό της. Αυτό που θέλουμε είναι να υποστηρίξει την προσπάθεια για την έβρεση και παραχώρηση εδαφικής έκτασης για τη δημιουργία του αθλητικού κέντρου που θα στεγάσει την εθνική μας ομάδα.